Σεβασμιότατε, Πανοσιολογιότατε Πατέρα Εφραίμ, ηγούμενε της Ιεράς Μονής Πατοπεδίου του Αγίου Όρους, Εδεσιμολογιότατοι, σεβαστοί πατέρες, σεβαστέ νεκτάριε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, αξιότιμοι κύριοι εισηγητές, κυρίες και κύριοι, κύριε διοικητά της αστυνομίας, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να παραβρίσκομαι στο θεολογικό συνέδριο που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βρασίου. Είμαι ιδιαίτερα δε βαθιά συγκινημένος για τη διοργάνωσή του στην Ναύπακτο με τη συμμετοχή προσωπικότητων που κοσμούν την παρουσία τους στο συνέδριο. Η Ναύπακτος είναι μια πόλη με μεγάλη ιστορική διαδρομή, με μεγάλη ιστορία. Είναι ιδιαίτερα όμως γνωστή και στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Γεγονός το οποίο έχει συμβάλει ιδιαίτερα το έργο του συνδυασμότατου μας, κυρίου Μητροπολίτη, κυρίου κυρίου Ερωθέου. Όπως ελέγχθηκε πέρυσι από τον Μητροπολίτη Πειραιός, η Ναύπακτος έχει γίνει παγκόσμιος άμβωνας. Τα θέματα εκκλησιολογίας που θα αναλυθούν σήμερα αποτέλεσαν κατεξοχή, θα έλεγα, θέμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου που συνήλθε τον Ιούνιο στην Κρήτη και απασχολούν την παγκόσμια Ορθόδοξη κοινότητα. Σήμερα η Εκκλησία, εν μέσω της βαθιάς κρίσης που αναπόφευκτα επηρεάζει και την κοινωνία μας, καλείται να επιτελέσει ρόλο ενωτικό, συνενετικό και να αποτελέσει στήριγμα για τους πιστούς. Άλλωστε, η Ορθόδοξη Εκκλησία πίστευε και πιστεύει στο διάλογο και στην ειρήνη. Δεν είναι ρατσιστική. Δεν είναι φονταμεντελιστική. Και η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι Εκκλησία αγάπης και αλληλεγγύης. Στον χώρο της παιδείας, αυτό που επιβάλλεται είναι ταυτόχρονα η πνευματική καλλιέργεια ψυχικών και νοητικών δεσμών, ώστε να υπάρχει η ψυχική και νοητική καλλιέργεια των παιδιών και όχι να στέκεται απέναντι σε ακραίες συμπεριφορές. Το μάθημα των θρησκευτικών, όπως έχει τονίσει ο Σεβασμιότατος και συμφωνώ εδώ μαζί του, έχει υιοθετήσει ιεραρχία, είναι βαθιά γνωσιολογικό, βαθιά θα έλεγα πολιτισμικό και θρησκεολογικό. Όχι ομολογιακό, όχι κατηχητικό. Ίσως κάποιοι να έχουν στο μυαλό τους θα έλεγα τη θρησκεολογία να την πάνε στην παραθρησκεολογία και στον ιδιαίτερο διασυγκριτισμό. Και εκεί θα πρέπει ουσιαστικά να μέσα από το διάλογο και τη διαβούλευση να πιστούν και να μην κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζονται φυσικά αλλαγές και διορθώσεις. Και φυσικά μέσα από το διάλογο και τη διαβούλευση πιστεύω τα πάντα λύνονται. Ωστόσο και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν θα πρέπει να μελετάτε ως ένα απλό κοινωνικό φαινόμενο, παραγνωρίζοντας τη σημασία της, τη συμβολή της, τον προσδιορισμό της και τη ιδιαίτερα της ιστορικής και κοινωνικής πολιτισμικής ταυτότητας των Ελλήνων. Ολοκληρώνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια επικοδομητική συζήτηση και θα εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα. Σήμερα, στην εποχή που όλοι μιλάνε περί παντός, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα, αυτό που χρειάζεται είναι να μιλούν εκείνοι που σιωπούν επειδή προσεύχονται. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο συνέδριο μας.